Στον πρόεδρο το Φούσκα, σήμερα πραγματικά ξαναμπήκαμε στους παλιούς μας ρυθμούς. Βετεράνοι περάματος με τον Πανιόνιο Νέα Σμύρνη στους βετεράνους, ένα θεσμός πολλών χρόνων. Ξεκίνησε πάλι. Μια παύση δύο χρόνια. Ναι. Δύο λόγια θα να μου πεις και πού αφιερώνεται, γιατί κάθε χρόνο εσείς θυμάστε κάποιον αείμνηστο. Έτσι ήθελα να μου δώσεις δύο λόγια και να μου πεις ποιον τιμάτε σήμερα. Ποιον θυμόμαστε. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλή ευλογημένη μεγάλη εβδομάδα. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι σήμερα. Είναι ένα παιχνίδι μνήμης στο παλέμαχο ποδοσφαιριστή Αντωνίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του παίζοντας ποδόσφαιρο για Γαλλέσο τη Μεγάλη Παρασκευή πριν δύο χρόνια. Έπεσε στο γήπεδο από καρδιακό επεισόδιο. Εμείς, η οικογένεια των βετεράνων περάματος, εις μνήμη του τιμούμε αυτόν τον αγώνα. Ένα ελάχιστο φόρο τιμής στον άνθρωπο αυτόν που ήταν και οικογενειάρχης καλός και αθλητής καλός και προσέφερε και στην κοινωνία. Είναι φορτισμένη ημέρα πολύ σήμερα, είναι η οικογένειά του εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ. Είναι όλα φρέσκα. Ναι, είναι όλα φρέσκα. Είναι πολλοί κόσμος που ήρθαν να το τιμήσει. Με το Πανιόνιο, τους βετεράνους Πανιονίου, παίζουμε ακριβώς 16 χρόνια. Είναι ένας θεσμός, τιμή και μεγάλη χαρά που η ομάδα του Πανιονίου έρχεται κάθε χρόνο και παίζουμε πάντα για ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι, το αφιερώνουμε κάπου. Και αυτό κοσμεί την πόλη μας. Αυτά. Θέλω να δώσω και τις ευχές σου. Οι ευχές μου είναι να έχουμε ένα Πάσχα ειρηνικό, να υπάρχει αγάπη και να μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την πανδημία που μας έχει κυριεύσει δύο χρόνια. Να έχουμε μια ομαλή ζωή. Να πούμε ότι παίζει και ο Λίμα, να πούμε ότι παίζει και ο Μπέλος, να πούμε ότι παίζει, και ο Κλεάνθης, να πούμε... Ο Ναλιτζής, είναι... ο Τσουκλίδης... Μπράβο, πολλά ονόματα, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Ο Μανίκας ήρθαν και μάλιστα ένα τερματοφύλακα. Ναι, ήρθαν τα παιδιά εδώ πέρα να τιμήσουν τη μνήμη του βετεράνου Παντελή Αντωνίου που έχασε τη ζωή του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στεφανέ μου. Να είστε και εσείς, να έχετε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι και τον Τερζή, τον Θόδωρο, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Πολιτισμού. Όχι, πολιτισμού δεν είσαι. Μόνο αθλητισμού και δημοσίων σχέσεων. Τα μπερδεύω, ρε Τερζή, τα μπερδεύω. Να ξέρουμε, όχι, να ξέρει ο κόσμος με τι έχουμε να κάνουμε. Αμυστή Αντιδήμαρχος. Μπράβο. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το σημερινό φιλικό που είναι 16 χρόνια θεσμός. Έρχεται ο Πανιόνιος και παίζει με τους βετεράνους του περάματος. Ένα θεσμός πολλών χρόνων και πάντα υμνούν κάποιον. Και τώρα έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο, τον Παντελή του Αντωνίου. Πολύ φρέσκο. Δύο λόγια. Χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο πριν πολλά χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή των βετεράνων του ποδοσφαιριστών του περάματος και κυρίως του Πανιωνίου που βρίσκονται εδώ σήμερα για να τιμήσουμε τη μνήμη του Παντελή Αντωνίου, ενός ανθρώπου που έχει συμβάλει στα αθλητικά δρόμενα της πόλης μας και για την πόλη του περάματος. Είσαι ευχαριστημένος μέχρι τώρα την όλη πορεία και λίγο με το Δήμο, έτσι, με τα αθλητικά? Να σε πάω και λίγο να φύγουμε λιγάκι από αυτό. Η πορεία του Δήμου στα αθλητικά δρόμενα έχει ανέβει σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε κατορθώσει με τον Δήμαρχο της πόλης, τον Γιάννη τον Λαγουδάκη, που μία ανελειμμένη υποχρέωση δεν του επέτρεψε να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Εμείς το νιώθουμε παρόν, γιατί έπαιζε και στην ομάδα μας. Ακριβώς. Έχει ανέβει ο αθλητισμός στο πέραμα σε μεγάλο βαθμό. Περιμένουμε και μία ανακαίνιση του κολυμβητηρίου και του κλειστού εικονίου μέσω ΕΣΠΑ Φιλόδημου και με ίδιους πόρους του Δήμου Περάματος. Να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο και ελπίζουμε ότι το πέραμα τα επόμενα χρόνια θα έχει να δείξει αθλητισμό και πολιτισμό. Τις ευχές σου. Οι ευχές για όλο τον κόσμο είναι να έχει υγεία, δύναμη, αγάπη, καλή Ανάσταση προσωπική και καλό Πάσχα σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Τερζή. Καλή συνέχεια. Με τον Νικόλα Οσούτα κοντά μας και εσύ εδώ δεν λείπεις από το μεγάλο φιλικό που δίνει η βετεράνη περάματος με τον Πανιόνιο Νέα Σμύρνη στους παλέμαχους για να τιμήσετε τον Παντελή τον Αντωνίου, εις μνήμη του που πριν δύο χρόνια έφυγε από εδώ. Δύο λόγια κύριε Νικό. Και είσαι συνέχεια κοντά. Ο Παντελής Αντωνίου είναι ο γνωστός αγωνιστής, πληρώμος άτυχος που συνέβη αυτό που συνέβη στο γήπεδο. Όμως ήταν μεγάλη μορφή,
στα δρούμενα και στους βετεράνους. Είμαστε και εμείς εδώ στη μνήμη του. Τις ευχές. Δώσε και τις ευχές για το Πάσχα και, και την Ανάσταση που έρχεται. Καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι. Και μακάρι αυτό που βιώσαμε τόσο καιρό με κλειστά γήπεδα, με κλειστές κοινωνικές εκδηλώσεις, με όλα αυτά, να έχει τελειώσει δηλαδή αυτό το θέμα με την πανδημία και να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.